Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς συναρμολογούμε και προγραμματίζουμε ένα ρομποτικό όχημα που αποφεύγει εμπόδια, επιστρατεύοντας πολλές από τις γνώσεις που αποκτήσαμε στα προηγούμενα βίντεο. Ας δούμε για αρχή από τι αποτελείται ο σκελετός του οχήματος. Μία βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα. Τα στηρίγματα προσάρτησης των δύο μοτέρ, τα κίτρινα, δύο ρόδες θα αποτελούν τους κινητήριους τροχούς του οχήματος. Μία ρόδα ελεύθερης περιστροφής που αποτελεί την πίσω ρόδα του οχήματος. Μία μπαταριοθήκη για 4 μπαταρίες ΑΑ των 1,5 V που θα παρέχει την απαιτούμενη τροφοδοσία. Έναν διακόπτη on-off για τον έλεγχο της τροφοδοσίας, βίδες παξιμάδια και αποστάτες για τη συναρμολόγηση. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για αυτή την κατασκευή. Αισθητήρας απόστασης υπερήχων. Δύο μοτέρ συνεχούς ρεύματος. Ένα motor shield L293. Τέσσερις μπαταρίες 2α. Μερικά καλώδια σύνδεσης. Breadboard, η πλακέτα δοκιμών και Arduino Uno. Ένας κινητήρας συνεχούς τάσης, DC motor, περιστρέφεται για όση ώρα του παρέχεται ρεύμα. Για να αλλάξει η φορά περιστροφής, πρέπει υποχρεωτικά να του αλλάξουμε την πολικότητα. Επειδή οι κινητήρες έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, δεν φτάνει η τροφοδοσία του Arduino. Γι' αυτό το λόγο τροφοδοτούμε με τις μπαταρίες. Επίσης, υπάρχει και ένα πλαστικό περίβλημα με γρανάζια περιστροφής για τη μετάδοση κίνησης, το οποίο βοηθά πρώτον στη στήριξη του κινητήρα, αλλά κυρίως στην αλλαγή της γωνίας περιστροφής. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο μοτεράκι, ολόιδιο με αυτό που είναι εδώ μέσα. Παρατηρήστε ότι ο άξονας περιστροφής στο μοτέρ βγαίνει σε αυτή τον άξονα, ενώ εδώ πέρα βγαίνει σε κάθετο άξονα. Αυτό είναι το Motor Shield, μια πλακέτα επέκτασης που κουμπώνει απάνω στο Arduino, επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο έως και 4 μοτέρ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 2. Διαθέτει ενσωματωμένα 3 chip. Επίσης, έχει απάνω του συνδεδεμένους και κάποιους πυκνωτές για να εξισορροπεί το ρεύμα εκκίνησης. Τα 4 μοτέρ συνδέονται στα ζεύγη επαφών, τα οποία είναι αριθμημένα ως μη 1, μη 2, μη 3 και μη 4. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 2 εξ αυτών, γιατί έχουμε μόνο 2 κινητήρες. Η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας συνδέεται στις επαφές με την επισήμανση External Power. Προσοχή στην πολικότητα της τροφοδοσίας και της πλακέτας ολόκληρης, αλλά και κάθε ενός κινητήρα ξεχωριστά. Η ανάποδη πόλωση μπορεί να επιφέρει ανάποδη στροφή στον κινητήρα. Το όχημα ελέγχει αν υπάρχει εμπόδιο μπροστά του. Αν η απόσταση από το κοντινότερο εμπόδιο είναι μεγαλύτερη από 25 εκατοστά, θα κινείται προς τα μπρος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εκτελεί έναν ελιγμό για να αποφύγει το εμπόδιο. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται όσο υπάρχει τροφοδοσία. Πάμε να δούμε τον κώδικα που ελέγχει το ρομποτικό όχημα. Πρώτα απ' όλα, εισάγουμε τη βιβλιοθήκη AF Motor. Με τη βιβλιοθήκη αυτή, ορίζουμε τα δύο αντικείμενα που είναι οι δύο κινητήρες μας. Στη συνέχεια, ορίζουμε τα δύο πινάκια που αφορούν στον αισθητήρα απόστασης, καθώς και με τις μεταβλητές Distance και Duration. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε όλες τις συναρτήσεις οι οποίες εμπεριέχουν τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει το όχημα. Δηλαδή, τη μέτρηση του εμποδίου, που λέγεται Void Μέτρησε, την αποφυγή του εμποδίου, που έχει το πολύ ωραίο όνομα Void Avoid, τη λειτουργία του να πηγαίνει προς τα μπρος, Void Forward, την αντίστοιχη για να πηγαίνει προς τα πίσω, Backward, να στρίβει αριστερά, Left και να στρίβει δεξιά, Right. Επίσης, υπάρχει η συνάρτηση που σταματάει το όχημα. Παρατηρήστε ότι το Setup και το Loop υπάρχουν στο τέλος και μέχρι να τρέξει το Setup και το Loop, τα προηγούμενα δεν εκτελούνται, αλλά καλούνται μέσα από αυτά. Όλη η ουσία για την κίνηση του ρομποτικού οχήματος βρίσκεται στο τέλος, μέσα στη λούπα, όπου γίνεται η μέτρηση και ο έλεγχος για το αν είμαστε πιο πολύ από 25 εκατοστά μακριά ή πιο λίγο. Στην αντίστοιχη περίπτωση, καλούνται οι συναρτήσεις Avoid ή Forward αν δεν υπάρχει εμπόδιο. Η ανείχνευση εμποδίων γίνεται με τον αισθητήρα υπερήχων HC-SR04, ο κώδικας του οποίου έχει αναλυθεί σε προηγούμενο βίντεο. Για τη συναρμολόγηση, κουμπώνουμε το Shield πάνω στο Arduino. Με προσοχή να μην στραβώσουμε τα πινάκια του. Τοποθετούμε τον αισθητήρα υπερήχων πάνω στο breadboard. Να κοιτάει προς τα μπρος, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που κινείται το όχημα. Στη συνέχεια συνδέουμε όλα τα πινάκια του. Τη γύρωση θα την κάνω μπλε. Την τροφοδοσία κόκκινη. Το κίτρινο στο echo. Και το πράσινο στο trig. Στη συνέχεια συνδέουμε τα καλώδια του αισθητήρα πάνω στην απόλυξη που επικοινωνεί με το Arduino και τις τροφοδοσίες για τα μοτέρ πάνω στα ζευγάρια διεπαφών μη. Αφού συνδέσαμε τα καλώδια και φορτώσαμε τον κώδικα, το όχημά μας είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Θα χρησιμοποιήσω τα χέρια μου ως εμπόδια, με προσοχή να μην πέσει κάτω από το τραπέζι. Στα συνοδευτικά αρχεία θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή και τον προγραμματισμό του ρομποτικού οχήματος.